Έχουμε μαζί μας τον καλό φίλο και συνάδελφο τον Μάκη Ιωαννίδη. Μάκη! Καλησπέρα. Καλησπέρα, Μάκη. Σ' ακούω, για πες μου. Λοιπόν, είναι μαζί μας και ο Πάρης Τσελεπίδης. Μας έδινε την ανταπόκριση από την Αθήνα και την στοιχηματική του πρόβλεψη. Μάκη, με Ηρακλή, λίγο να μας πεις τι γίνεται. Κάτι συμβαίνει, κινείται, τίποτα. Πώς πάμε εκεί τώρα τα θέματά μας? Να σε ρωτήσω, πόσο του μηνός έχουμε σήμερα? 26. Είναι της Αγίας Παρασκευής. Δεν είναι η παγκόσμια μέρα του παραμυθιού. Γιατί οι παραμυθάδες γιορτάζουν κάθε μέρα, Μάκη. Έτσι, μόνο την πρωταπηγιά νομίζει, γιορτάζουν. Ναι. Ναι. Τέλος πάντων, επειδή ήδη στα Τριανά της Θεσσαλονίκης υπόθηκε ένα σενάριο με σεναριογράφο του Μιχάουζεν. Μάλιστα. Και να το μεταφέρω κιόλας, ότι υπάρχει εμπλοκή στο θέμα του αφημί της Τρίγλιας, καθώς ο κύριος Στράτος Ευγενίου θα συναντηθεί αύριο με τον πρόεδρο της ΠΑΕΑΡΙΣ, τον κύριο Θόδωρο Καρυπίδη, προκειμένου να εξετάσουν την προοπτική ώστε να αποκτηθεί η Τρίγλια με απότερο στόχο τη δημιουργία της ομάδας ως Άρης Μπέ, καθώς ο Άρης δεν έχει δικαίωμα να παρουσιάσει ομάδα στο πρωτάθλημα του Super League 2. Μάλιστα. Και μάλιστα παρουσίασαν αυτό το σενάριο ότι θα αποκτηθεί η Τρίγλια για να λειτουργήσει ως Άρης Β. Μάλιστα. Αυτό το σενάριο δεν έχει ουδεμία σχέση με την πραγματικότητα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο προσπάθησαν να το ανασύρουν, αν και οι ίδιοι οι οποίοι το παρουσίασαν μετά από 5 λεπτά το διέψευσαν οι ίδιοι κατηγορηματικά. Πολύ ωραία. Αυτό το οποίο έχω να πω είναι ότι όσο ο Ηρακλής πλησιάζει πλέον προς την οριστική συμφωνία ή αν θες την υλοποίηση της συμφωνίας για να ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα ακόμα και την αγωνιστική του παρουσία με την προετοιμασία της ομάδας, τόσο βλέπουμε συχνά να υπάρχουν διάφορα επικοινωνιακά τρίκ τα οποία θέλουν λίγο να μπερδέψουν την κατάσταση και δεν ξέρω σε τι αποσκοπούν αυτά τα πράγματα. Απλά, για να ενημερώσω εγώ τώρα τον κόσμο του Ηρακλή, ναι, με τα λίγα που μπορούμε να πούμε στην δεδομένη χρονική στιγμή είναι ότι μέσα στις επόμενες 48 ώρες, αν όλα κυλήσουν ομαλά, θα πάρουν σάρκα και οστά, θα πάρει σάρκα και οστά η συμφωνία η οποία έχει προχωρήσει προφορικά, θα μετατραπεί ναι, και σε γραπτή πλέον συμφωνία και κάτι το οποίο θα ανακοινωθεί και επίσημα ώστε να μπει ένα τέλος έτσι, σε αυτό το γαϊτανάκι το οποίο υπάρχει και σε όλη αυτή την πρεμούλα για το ποια θα είναι η διάδοχη κατάσταση στον Ηρακλή. Ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή θέλει να ολοκληρώσει τη συμφωνία και από εκεί και πέρα υπάρχουν όχι μία αλλά τρεις περιπτώσεις ανθρώπων με τους οποίους συζητούν για την επόμενη μέρα. Ναι. Και το ποιος θα αναλάβει δεν είναι αυτό το οποίο θα υποδείξουν τα μέσα ενημέρωσης για την επόμενη μέρα του Ηρακλή. Αυτό θα το καθορίσουν οι άνθρωποι του Γυμναστικού Συλλόγου, όπως επίσης και οι φορείς οι οποίοι υπάρχουν στο Σύλλογο. Απλά αυτό το οποίο μπορώ να πω είναι ότι υπομονή, όσο μπορεί να υποθεί αυτή η λέξη, για τις επόμενες δύο μέρες, μία-δύο μέρες, τρεις εκεί μέχρι εκεί, θα ξεκαθαρίσει απόλυτα το τοπίο, οπότε τα σενάρια θα κρατήσουν στο σιρτάρι τους για να τα χρησιμοποιήσουν την επόμενη φορά. Τρικλοποδιές πάλι δηλαδή? Δεν ξέρω τώρα αν είναι τρικλοποδιές ή σε τι αποσκοπούν τέτοιου είδους σενάρια που με ευκολία εξτομίζονται σε μέσα ενημέρωσης και με ευκολία διαψεύδονται μετά από 5 λεπτά. Αλλά η ουσία είναι ότι παρατηρώ το τελευταίο διάστημα ότι γενικά εκεί που κανείς δεν ασχολείται με τον Ηρακλή εδώ και 1,5 χρόνο, ξαφνικά τους έχει πιάσει όλους μια πρεμούρα. Μάλλον ασχολιόντουσαν ότι ο Ηρακλής είναι η ομάδα του Ηρακλή Αμπελοκήπων, ότι η μοναδική λύση είναι ο Δρακόπουλος. Σωστά. Να πω παρεμφετικά ότι ο Ηρακλής Αμπελοκήπων προπονητή πήρε τον προπονητή από το χωριό του Χρήσανθο, από τον Βασίλακο. Γιατί, μια χαρά προπονητής είναι, γιατί? Μπορεί και να είναι, ναι, δεν διαφωνώ σε αυτό. Αλλά σίγουρα δεν είναι το εγχείρημα το οποίο ήθελα να μας παρουσιάσουν τόσο η πλευρά του κυρίου Δρακόπουλου, του κυρίου Ζαντόπουλου, αλλά και των μέσων που τους στήριζαν και τους είχαν απλόχερα παρέχει αυτή τη στήριξη. Άρα λοιπόν, ας αφήσουν τους ανθρώπους του Ηρακλή να κάνουν τη δουλειά τους, ας αφήσουν τον κύριο Ευγενίου στην ησυχία του γιατί τον έχουν ζαλίσει τον άνθρωπο. Όντως. Και από εκεί και πέρα, σύντομα, ας βιάζονται, θα υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις. Εδώ ο κόσμος ήδη με ρωτάει τώρα εδώ μηνύματα για παίκτες, για ρόστερ. Θα μείνουν οι παίκτες της Τρίγλιας ή θα... Καλά, εντάξει παιδιά, πάμε παρακάτω. Βιαζόμαστε εντάξει, λίγο. Ο κόσμος έχει αυτή τη... έχει και καύσωνα τώρα και εντάξει, λίγο πάνω πολύ χτυπάει έτσι η ζέστη.
αυτή τη στιγμή προέχει να ολοκληρωθεί μια συμφωνία με μια ομάδα και μετά σιγά σιγά και με τους παίχτες. Και για να προειδεάσω την κατάσταση, ο Ηρακλής φέτος θα πάει με χαμηλά την μπάλα αναγκαστικά. Έτσι όπως είναι τα πράγματα σήμερα που μιλάμε. Τώρα αν αύριο μεθαύριο αλλάξει κάτι, δεν ξέρω. Εδώ μέχρι το πρώτο δεν υπήρχε ομάδα να παίξει. Τώρα ξαφνικά όχι θα έρθει ο Ρονάλντο ή ο ξέρω εγώ ποιος άλλος. Όχι, εντάξει, σου λέει ρε παιδί μου, μήπως μείνει ο κορμός της Τρίγλιας και ξέρω εγώ. Αυτό. Αυτό ρωτάνε. Καταρχήν, okay. Καταρχήν η Τρίγλια έχει μονοετή συμβόλαια, δεν έχει κάποιο παίκτη με συμβόλαια αυτή τη χρονιά. Κατά δεύτερο λόγο υπάρχει θέμα με την αδειοδοτήση 28 ομάδων, μεταξύ αυτών είναι και η Τρίγλια, που δεν μπορούν να κάνουν μεταγραφές άνω των 25 ετών. Ίσως να αλλάξει αυτό το θέμα, όπως ήδη πάνε να αλλάξουν κάτι, δηλαδή να μπορέσουν να κάνουν ανανεώσεις παικτών ετεροχρονισμένα. Ναι. Γι' αυτό το λέω, χαμηλά την μπάλα και βλέπουμε. Προέχει αυτή τη στιγμή να μπορέσει η ομάδα να αποκτηθεί από τους κιανόλεπους και σιγά σιγά οριστικά θα προχωρήσουν στην επόμενη μέρα. Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει, Μάκη. Να πω ότι γενικότερα στο μισό λεπτό που μου έχει δίνει ακόμα, σου δίνω, ότι σήμερα θα ξεκαθαρίσει. Υπήρχε μια άτυπη παράταση σε όλο αυτό το θέμα που είχε δημιουργηθεί με την εγκυητική με το χικό κεφάλαιο κτλ. Ναι. Μια άτυπη παράταση. Ο Ηρακλής είχε εξασφαλίσει αυτή την εγκυητική εδώ και πάρα πολύ καιρό. Σήμερα λοιπόν θα ξεκαθαρίσει ποιες από τις ομάδες την έχουν καταβάλει και ποιες δεν την έχουν καταβάλει. Ήδη η Σαντορίνη χθες έκανε μια ανακοίνωση ότι λέει: παιδιά, εμείς προσπαθήσαμε, δεν βάζουν θέμα εγκυητικής, αυτοί βάλαν και παιδικό θέμα και λένε ότι εμείς, παιδιά, δύσκολα θα μπορέσουμε να παίξουμε, μάλλον δεν θα παίξουμε. Και υπάρχουν και άλλες 4-5 ομάδες που πολύ δύσκολα θα μπορέσουν να εξασφαλίσουν την εγκυητική. Οπότε θα δούμε τι θα γίνει και με αυτές τις περιπτώσεις. Κάποιος ζήτησε παράταση, τι είχα διαβάσει. Κάποιος ζήτησε παράταση, η Παναχαϊκή ή κάτι τέτοιο. Ναι, οκ, okay, εντάξει, δεν νομίζω να πάνε, τουλάχιστον για την εγκυητική, να προχωρήσει περισσότερο το θέμα. Σήμερα ίσως να έχουμε περισσότερες εξελίξεις και σε αυτό το κομμάτι. Αλλά για να συνοψίσουμε, δεν υπάρχει καμία εμπλοκή. Ο Ηρακλής προχωράει με την Τρίγλια. Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις πλέον και από τις δύο πλευρές μέσα στις επόμενες 48-72 ώρες. Και όλα αυτά τα οποία ακούγονται δεξιά και αριστερά, ας κλείνουν τα αυτιά τους και τα μάτια τους σε αυτά που διαβάζουν οι φίλοι του Ηρακλή. Ναι. Γιατί σύντομα θα μπορέσουν να έχουν μια επίσημη ενημέρωση. Ωραία. Πολύ ωραία, Μάκη. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σου, Μάκη.